Πίσω στα δικά μας νέα μέτρα με προσανατολισμό την επανεκκίνηση της οικονομίας και στόχο τη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς. Τις νέες δράσεις ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ομίλου, ο κ. Μιχάλης Σάλας. 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς. Τις νέες δράσεις ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ομίλου, ο κ. Μιχάλης Σάλας. Ειδική εκδήλωση απονομής βραβείων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 请建筑发起人履行他给全社会的承诺。 Την ανησυχία της εκφράζει η Βρετανία που επέστρεψε το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα το 1997 βάσει συμφωνίας. I'm deeply concerned about what's happening and I hope that this issue can be resolved. Προσεκτικές αποστάσεις κρατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι Κινέζικες αρχές λογοκρίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα για πληροφορίες, βίντεο και φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ. Πίσω στα δικά μας νέα μέτρα με προσανατολισμό την επανεκκίνηση της οικονομίας και στόχο τη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς. Τις νέες δράσεις ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ομίλου, ο κ. Μιχάλης Σάλας, ειδική εκδήλωση απονομής βραβείων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Πέντε νέες δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω των οποίων θα ενισχυθούν η ελληνική οικονομία, η ρευστότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Σάλας. Πιο συγκεκριμένα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, από την 1η Νοεμβρίου η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε μείωση όλων των περιθωρίων επιτοκίου κατά 1% για τους μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες που είναι ενήμεροι στις τραπεζικές τους υποχρεώσεις. Εξετάζει τη δημιουργία του πρώτου ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου που θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων με 500 εκατομμύρια ευρώ. Διαμορφώνεται πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων ύψους 700 εκατομμύρια ευρώ για τον επόμενο χρόνο για την υποστήριξη υγιών, συνεπών και δυναμικών επιχειρήσεων με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες με καινοτόμα προϊόντα. Στον προϋπολογισμό της Τράπεζας για το 2015 προβλέπεται εκταμείευση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για συμμετοχή σε επίσημα προγράμματα χρηματοδότησης της οικονομίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε και νέο ευνοϊκό πρόγραμμα στεγαστικών δανείων. Για την υποστήριξη του κατασκευαστικού κλάδου και την τόνωση της αγοράς ακινήτων, η Τράπεζα έχει εγκρίνει πρόγραμμα στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων για το επόμενο 15μηνο για δάνεια μέχρι 300.000 ευρώ με περιθώριο 3% και περίοδο χάριτος 1 χρόνο. Ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια η περίοδος χάριτος θα είναι 2 χρόνια. Η ανακοίνωση του Μιχάλη Σάλα έγινε στο Μέγαρο Μουσική στο πλαίσιο εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας που βράβευσε καινοτόμες επιχειρήσεις. Τιμούμε σήμερα τον δημιουργικό ηγέτη ή την ηγετική ομάδα επιχειρήσεων που διακρίνονται από την ικανότητα να συμβιβάζουν τα συμβίβαστα, να επινοούν πρωτότυπες λύσεις και να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες. Συνολικά δόθηκαν 9 βραβεία και τις τιμητικές βραβεύσεις έκαναν υπουργοί και εκπρόσωποι κομμάτων.